Γεια σας! Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου. Πριν λίγο καιρό έχω μιλήσει για ένα θέμα η οποία εδώ και ένα χρόνο απασχολεί όλους εμάς και βέβαια είναι κορονοϊός. Εκεί σας έχω πει, τώρα λίγο να σας στενοχωρήσω, ότι και να κερδίσουμε το κορονοϊό δεν τελειώνουμε οι ιώσεις, γιατί να έρθουν και άλλες ιώσεις και μπορεί μερικές από αυτές οι ιώσεις να είναι πιο επικίνδυνες, πιο επιθετικές. Τι πρέπει να κάνουμε? Και βέβαια να δυναμώσουμε το ανασηπτικό μας σύστημα. Αυτό καταλαβαίνουν σχεδόν όλοι, το έχουν ξανακούσει σχεδόν όλοι. Αυτό που δεν ξέρουν περισσότεροι μάλλον, ότι ανασηπτικό μας σύστημα χτίζεται σιγά σιγά, τουβλάκι. Τι κάναμε περισσότεροι από εμάς όποτε ήρθε κορονοϊός? Τρέξαμε στα φαρμακεία να πάρουμε βιταμίνες. Ήπιαμε βιταμίνες και τι? Δυναμώσαμε, γίναμε σούπερ ήρωες. Βάλαμε βέβαια ένα τουβλάκι. Βοηθήσαμε το ανασηπτικό μας σύστημα, αλλά με ένα τουβλάκι δεν χτίζεται αυτός τείχος προστασίας, ο οποίος είναι ανασηπτικό μας σύστημα. Για να χτιστεί αυτός ο τείχος, για να χτιστεί αυτό το κάστρο, η οποία να μας προστατέψει, χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται σωστή διατροφή, χρειάζεται φυσική άσκηση, καλό ύπνο και βέβαια πολύ καλή ψυχολογία. Γιατί η ψυχολογία μας είναι τα πάντα, καταστρέφει τα πάντα και φτιάχνει τα πάντα. Σήμερα θέλω να σας δώσω μία συνταγή, δηλαδή να σας δώσω ένα τουβλάκι. Τι τουβλάκι? Ολόκληρο σημεντόλιτος είναι για το τείχο προστασίας σας. Συνταγή περιέχει τρία πολύ δυνατά υλικά. Είναι αλόι, μέλι και κόκκινο ξερό κρασί. Για το αλόι ξέρουν εδώ και πάρα πολλές αιώνες, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ εδώ και αιώνες ολόκληρες. Η σύγχρονη ιατρική έδειξε ότι αλόι κάνει φάματα στο ανασηπτικό μας σύστημα. Βοηθά σε πάρα πολλές αρρώστιες, καθαρίζει τον οργανισμό από τοξίνες, καθαρίζει πνευμόνια, σηκώτη, έντερο, βοηθάει να κατέβει χοληστερίνη, βοηθάει στο μεταβολισμό και έτσι χάνουμε βάρος πιο εύκολα και βοηθάει να παράγουμε κολαγόνα και έτσι έχουμε πιο ωραία, πιο φρέσκα επιδερμίδα. Μέλι είναι πηγή βιταμινών, ενζύμων και αμινοξέων. Αυτές ουσίες αυξάνουν αντοχή του οργανισμού στις παφίσεις, στις διάφορες παφίσεις. Και το κρασί, κόκκινο ξηρό κρασί, κάνει πολύ καλή δουλειά στη καρδιά μας, βέβαια σε πολύ μικρές ποσότητες. Καθαρίζει τα αγγεία, φλέβες, αρτερίες, τους κάνει πιο ελαστικές και πιο καθαρές. Και καθαρές αρτερίες είναι υγεία της καρδιάς και ολόκληρου οργανισμού. Για να φτιάξετε αυτή τη συνταγή, να φτιάξετε αυτό το ελιξίριο, να χρειαστείτε 150 μιλιγκράμμ κόκκινο ξηρό κρασί, να χρειαστείτε 150 μιλιγκράμμ καλό γνήσιο μέλι και να χρειαστείτε και 100 μιλιγκράμμ χυμό αλόης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμο χυμό που πουλάνε στα φαρμακεία ή μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας. Εγώ φτιάχνω μόνη μου γιατί έχω αυτό το φυτό, εδώ είναι να σας δείξω. Έχουν αυτά τα μεγάλα τεράστια φύλλα aloe vera και φτιάχνω χυμό μόνη μου. Πώς φτιάχνετε χυμό? Δηλαδή αυτό το φύλλο έχω κόψει από το φυτό πριν 3 μέρες. Γιατί? Γιατί χρειάζεται υπάρχει μια διαδικασία. Καταρχήν το πλένεις. Το καθαρίζεις καλά έτσι να μην υπάρχει υγρασία, το τυλίγεις με ένα χαρτί κουζίνας και βάζεις στο ψυγείο. Αυτή η διαδικασία γίνεται για ένα λόγο. Αυτό το φυτό είναι έχει τόση ζωντάνη, έχει τόση δύναμη και θέληση να ζήσει που μέσα στο ψυγείο ενεργοποιείται ένας μηχανισμός που δεν αφήνει το φύλλο αυτό να μαραθεί και να πεθάνει. Βγάζει το φύλλο
κάποια ένζημα η οποία το αφήνουν έτσι φρέσκο και ζωντανό. Και αυτές τις ουσίες εμείς θέλουμε βέβαια να πάρουμε από αυτό το φυτό εκτός από αυτά που έχει ήδη. Και για αυτό το λόγο πριν να κάνετε χυμό πάντα αφήνετε φύλλο αλόης στο ψυγείο για να δημιουργήσει το φυτό αυτά τα ένζημα. Μετά τι κάνουμε, καθαρίζουμε τα πλάγια αυτά τα αγαθάκια, το κόβουμε στη μέση και σε ένα τρίφτη με αυτό το τρόπο βγάζουμε, τρίβουμε μία πλευρά, δεύτερη πλευρά και βγαίνει πολύ μπόλικο χυμό. Μετά το σωρώνουμε και το χρησιμοποιούμε, είναι έτοιμο για να κάνουμε τη συνταγή σημερινή. Και δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο παρά να ανακατέψουμε στο blender όλα αυτά τα υλικά. Δηλαδή ρίχνω κρασί, ρίχνω το μέλι μου, είπαμε 150 μιλιγράμμ κρασί, 150 μιλιγράμμ μέλι. Βέβαια μπορείτε και με πιρούνι να ανακατέψετε, απλά χυμό αλόης έχει τόσο κολαγόνο, δηλαδή είναι σαν ζελές και δεν ανακατεύεται πολύ εύκολα με το χέρι. Να σας δείξω τώρα πώς να πέφτει σαν ζελές. Βλέπετε, νιώθετε πώς είναι σαν... Να το. Δεν πέφτει κιόλας. Να το. Και αυτό καλύτερα να το χτυπήσετε μέσα στο blender. Τώρα να το χτυπήσω και να σας πω πώς το πίνουμε. Κοίτα εδώ, δεν ξεκολλάει. Χτύπησα το ελιξίριο για 2 λεπτά στο blender, έβαλα σε γυάλινο βαζάκι και τώρα να το βάλω στην ντουλάπα για 3 μέρες και μετά να αρχίζω να το χρησιμοποιώ. Πώς το πίνουμε? Πίνουμε με μία κουταλιά της σούπας πριν από το φαγητό 3 φορές την ημέρα. Αυτή η νοσολογία να σας φτάσει για 20 μέρες. Καλό είναι να πίνουμε το ελιξίριο 3-4 φορές το χρόνο. Το ελιξίριο δυναμώνει ανασυπτικό μας σύστημα, μας γεμίζει ενέργεια, ευεξία, μας δίνει τόνωση, μας γεμίζει με βιταμίνες. Όμως, αν έχετε κάποιες χρόνιες παθήσεις και αυτές χρόνιες παθήσεις βρίσκονται σε επιδείνωση, δεν μπορείτε να το πάρετε. Αν έχετε πολύ σοβαρά καρδιακά προβλήματα, αν έχετε χολή ή πάνκρια, πάλι δεν πρέπει να πίνετε αυτό το ελιξίριο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας χαιρετώ και να τα πούμε πάλι πάρα πολύ σύντομα. Φιλιά πολλά!